Ναι, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ας πούμε, και ασχολούμαι συνέχεια. Τι να πω, πώς έπεσε στα χέρια σας, τι συμβαίνει εδώ, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον. Και με αυτό κανονικά δεν θα το έβρισκε κανένας εύκολο σε βιβλιοθήκες. Βρεθήκαμε τη λάθος στιγμή στο λάθος μέρος. Τη λάθος στιγμή, δεν πειράζει. Όλος ο κόσμος είναι λάθος και η πατρίδα μας τώρα είναι στην πιο λάθος κατάσταση που θα μπορούσε να είναι, αλλά δεν βαριέσαι, θα ζήσουμε. Θα ζήσουμε και μέσα από τα λάθη. Λέγανε οι αρχαίοι Λατίνοι, «Virescit vulnera virtus, in crescunt animi», ότι μέσα από τα λάθη, ας πούμε, μεγαλώνει η Ανδρία μου. Και οι Γερμανοί το λένε. «Fir dich durch Helen Auder traum der Grosse», οδήγασε σε ένα ακόμα και μέσα από την κόλαση το όνειρο το μεγάλο. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα όνειρο. Εδώ πιο... Κίνδυνος υπάρχει αν δημοσιοποιηθεί. Κοίταξε, πιστεύω ότι θα δημοσιοποιηθεί για ποιους. Δεν πρέπει, ας πούμε, οι περισσότεροι δεν θα το πάρουν χαμπάρι, όπως και δεν νοιάζει τις μάζες ένα τέτοιο κείμενο, αλλά οπωσδήποτε θίγονται συμφέροντα τα οποία μπορεί να ενοχλήσουν κυρίως τις μυστικές εταιρείες, μυστικές υπηρεσίες, ανθρώπους που ασχολούνται με αρχαία κείμενα, που τα κείμενα αυτά έχουν να πούν κάτι για αυτούς. Αλλά να σας ακούσω ό,τι με ρωτήσετε πάνω στο θέμα, μπορώ να σας απαντήσω. Θέλετε κάτι να με ρωτήσετε πάνω σε αυτό. Είδα το mail που μου γράφετε, ας πούμε, κτλ. Έχετε κάποια ερώτηση συγκεκριμένη σε αυτά τα... Επειδή έχουν πεθάνει πολλοί άνθρωποι κατά τη διάρκεια των αιώνων για αυτό το χειρόγραφο, υπάρχει κίνδυνος εάν δημοσιοποιηθεί? Ναι, κάποια εποχή σε βγάζανε από τη μέση, αλλά σήμερα που ο αποκρυφισμός πουλιάται στα περίπτερα, δηλαδή και όλα αυτά τα στοιχεία, έτσι όπως βλέπω, μπορεί να έχει πρόσβαση το κοινό, ίσως δεν υπάρχει τόσο μεγάλος κίνδυνος, αλλά αν τους ενοχλήσεις με άλλο τρόπο, μπορεί να βρεις τον πελά σου, ας πούμε, είναι σίγουρο. Αλλά να σας ακούσω έτσι, να μπούμε στην ουσία του θέματος, πιστεύω. Κάποτε σκοτωνόταν άνθρωποι, πραγματικά. Θα έχετε δει την ταινία του Ρόδου, το μυστικό του Ρόδου, όπως λεγόταν εκείνο, και άλλα, που δείχνουν ακριβώς αυτό το γεγονός. Η γνώση κάποτε, όπως λέει ο Όργουελ, είναι δύναμης. Η γνώση είναι δύναμης και ένας που γνωρίζει δεν θέλει άλλοι να γνωρίζουν, ας πούμε. Υπήρχε αυτή η νοοτροπία τότε. Σήμερα, αν ισχύει το ίδιο, σε μεγάλο βαθμό ισχύει, ας πούμε. Καλύτερα όμως να παίρνει κανένας προφυλακτικά μέτρα όσο μπορεί σε τέτοια θέματα, όταν ασχολείται με θέματα που ενόχλησαν μέσα στους αιώνες. Υπάρχουν κάποια κείμενα που πολλοί δεν θέλουν να βγουν στη δημοσιότητα. Τώρα βέβαια έχουν ασχοληθούν με τα WikiLeaks περισσότερο και με τα θέματα της πολιτικής και άλλα. Αλλά κάποια ανησυχούν και για αυτά τα θέματα. Ελοχεύει κίνδυνος για τον κόσμο? Φυσικά. Διότι αυτοί που κυβερνούσαν τον κόσμο πριν από 100, πριν 500, πριν 1000 χρόνια, τον κυβερνούν και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει η μαφία η οποία κυβερνάει τον κόσμο. Ίσως ο τρόπος συμπεριφοράς της σε ένα-δύο σημεία να άλλαξε, αλλά στο κύριο σημείο παραμένουν ίδια. Οπότε, σας απασχολεί κάτι εδώ πέρα πάνω? Δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Κανονικά θα πρέπει να πάρουμε τα παλούκια και να αρχίσουμε να βαράμε τους πρώτους συνεργάτες τους, τους δοσύλλογους, ας πούμε, γιατί, αν μιλάμε για την Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι παγκόσμιο, διότι αυτές οι οργανώσεις είναι παγκόσμιες οργανώσεις. Και σε κάθε κράτος είναι τα δίχτυα, τα πλοκάμια του κταποδιού, που είναι μέσα στα πανεπιστήμια, μέσα στις τράπεζες, μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητα. Αλλά δεν κατάλαβα έτσι από το email κάποια πράγματα θέλατε να ρωτήσετε. Εκτός αν κάνουμε μια γενική συζήτηση βέβαια για αυτούς, αλλά νομίζω σας απασχολεί κάτι ειδικότερο. Κάνω λάθος? Θα ήθελα να μου πείτε κάποια πράγματα για τους Εσσαίους. Κοίταξε, κορίτσι μου, το κείμενο αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Όντως σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι και οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες έφαγαν εκατοντάδες για να τα μαζέψουν όλα αυτά. Υπάρχουν στο μουσείο του Ισραήλ σήμερα, Γιατ Βάσεμ, κατάφεραν και συγκέντρωσαν όλα τα κείμενα του Κουμράν, αυτά που... και ορισμένα από αυτά εξεδόθησαν. Άλλα κείμενα είναι σε γλώσσα ελληνική, άλλα είναι γραμμένα σε γλώσσα αραμαϊκή και ούτω καθεξής, δηλαδή. Είναι τα σπουδαιότερα κείμενα στον κόσμο, είναι αυτά. Ξέρεις πώς βρέθηκαν, γνωρίζεις το ιστορικό φαντάζομαι, στις σπηλιές της Νεκράς Θάλασσας. Η ανακάλυψη έγινε τυχαία από ένα βοσκόπουλο το οποίο βοσκούσε τις γίδες του. Και εκεί μια γίδα έπεσε από το γκρεμό και ήταν σε ένα μέρος του βουνού που δεν μπορούσε να ανέβει επάνω. Και το παιδί δέθηκε, κατέβηκε κάτω, ένα μικρό παιδάκι 12-13 χρονών,
κατέβηκε να πάρει τη γη, να σώσει το κατσικάκι του και εκεί διαπίστωσε ένα τεράστιο σπήλαιο. Ότι στο μέρος που βρέθηκε υπήρχε ένα τεράστιο σπήλαιο. Μπήκε μέσα και βρήκε αυτά τα γιγάντια κανάτια, πώς θα τα πούμε, τα γιγάντια πύληνα ομοιώματα με ένα σκέπασμα από πάνω και χάρηκε γιατί νόμιζε ότι βρήκε θησαυρούς. Μήπως τίποτα πειρατές εκεί στην έρημο Νεγκέβ, όπως είναι μέχρι σήμερα, είναι έρημο σε περιοχή. Μόνο κατσίκια ζουν και πέτρες έχει κι άμα. Και σου λέει, αμάν βρήκα κάποιο θησαυρό. Αλλά όταν άνοιξε και είδε μέσα ότι ήταν χαρτιά, ότι ήταν πάπυρο, ας πούμε, νευρίασε, τους έβαλε κάτω και τους ποδοπατούσε. Αυτά τα χαρτιά που είχε με άνθρακες ο θησαυρός. Θεώρησε ότι δεν είναι τίποτε. Αλλά φεύγοντας, έκανε τη σκέψη. Δεν παίρνω μερικά κομμάτια από αυτά τα χαρτιά να τα δώσω στους τουρίστες που έρχονται, μου δώσουν και ένα δολάριο δηλαδή να πάρω και ένα παγωτό. Και τα πήγε στην πόλη. Και μόλις τα είδαν οι τουρίστες, όσα λεφτά είχαν πάνω τους, τα έβαλαν. Δώσε αυτά τα χαρτιά. Άλλος έδινε 100 δολάρια, άλλος 200 δολάρια. Άρα η αξία είναι πολύ μεγάλη. Ναι, η αξία τους δεν υπάρχει ποσό στη γη επάνω να αγοραστούν. Η αξία τους είναι ανεκτήμητη για τους λόγους που θα εξηγήσουμε. Γιατί επιβεβαιώνει, είναι τα αρχαιότερα κείμενα σε ό,τι αφορά και τη δική μας θρησκεία και την Ιουδαϊκή θρησκεία και οτιδήποτε άλλο. Εάν τα κείμενα πειράχτηκαν ή όχι. Τα περισσότερα κείμενα, τα ταργκούμ αυτής της συλλογής, είναι περίπου τα ίδια που υπάρχουν και στην Παλιά Διαθήκη, στα βιβλία της Παλιάς Διαθήκης δηλαδή. Υπάρχουν όμως και ορισμένα κείμενα, όπως το Εγχειρίδιο Πειθαρχίας, και ήμουν από τους πρώτους που το μετέφρασα στην Ελλάδα, εργάστηκα πάνω σε αυτά τα κείμενα, γνωρίζω αρχαία εβραϊκά, αραμαϊκά κτλ. Και εργάστηκα σε αυτά τα κείμενα και τα μετέφρασα. Όσο μπορούσαν να έρθουν στα χέρια μας. Διότι τα περισσότερα κείμενα δεν είναι ελεύθερα στα χέρια των ανθρώπων. Γιατί μέσα ανακατεύθηκαν και μυστικές υπηρεσίες από όλο τον κόσμο. Ποιος θα αποκτήσει αυτά τα κείμενα. Ανακαλύφθηκαν και άλλα σπήλαια. Δεν ήταν μόνο αυτά τα χαρτιά που βρέθηκαν σε 5-10 πιθάρια και ακόμα οι έρευνες συνεχίζονται και βρίσκονται συγκλονιστικά κείμενα. Μεταξύ των οποίων δύο είναι τα σπουδαιότερα. Το κείμενο του πολέμου των ιών του φωτός και των ιών του σκότους, μιλάμε για ένα διαρχικό κείμενο. Ξέρεις την διαρχία, γνωρίζεις γιατί... Καλό και το κακό. Ναι. Διαρχία βέβαια, άσπρο μαύρο, καλό κακό, πάνω κάτω και άντρα γυναίκα, παντού υπάρχει μια διαρχία στον κόσμο. Αλλά εδώ η διαρχία ήταν καθαρά θεολογική, πνευματική. Ο πόλεμος που γίνεται πάνω στη γη των παιδιών του φωτός και των παιδιών του σκότους. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι είναι άνθρωποι του φωτός και άλλοι είναι του σκότους, του σατανά. Κάποιοι είναι του Θεού, δεν είναι κάτι άλλο από αυτό που λέμε κι εμείς. Αλλά αυτοί είχαν μια έντονη ριζοσπαστική διαρχία. Ριζοσπαστική λέμε την ακραία διαρχία. Πίστευαν δηλαδή, αν θέλεις, ότι στο βάθος υπάρχουν δύο θεοί. Ο Θεός του καλού και ο Θεός του κακού. Αν θυμάσαι στην περίπτωση των Περσών, Άχουρα Μάζδα Αριμάν. Δηλαδή ο Ρωμάζδης και ο Αριμάν, που ήταν θεοί αντίστοιχα, ο ένας του καλού και του κακού. Γιατί τα θρησκεύματα δεν είναι μόνο τα μονοθεϊστικά και τα πολυθεϊστικά, υπάρχουν και διθεϊστικά συστήματα πίστεως στον κόσμο. Και αυτά τα συστήματα συνηθίζουμε σήμερα τα λέμε μανιχαϊσμό, με ένα όνομα. Όταν ακούς, ας πούμε, μανιχαϊστικός τρόπος σκέψης ή μανιχαϊσμός, από το όνομα του Μάνιν, του Μάνι, η Μάνιντα, που έφτιαξε αυτή τη θρησκεία, την πιο επικίνδυνη από όλες τις θρησκείες του κόσμου, είναι ο μανιχαϊσμός, ο οποίος υπάρχει μέχρι σήμερα, κρυφά. Δηλαδή πίσω από τις οργανώσεις που οι άνθρωποι ξέρουν ως σιωνιστές, μασόνους, οτιδήποτε, στην ουσία έχουμε μανιχαϊσμό. Υπάρχει μια υπεροργάνωση που διοικεί τις οργανώσεις τις κατώτερες. Που διοικεί ακόμα και τις τράπεζες, ακόμα και τους πολιτικούς, ακόμα και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και ρυθμίζει τη ζωή μας με βάση τη λογική, τη μανιχαϊστική λογική. Οι μανιχαίοι στην πραγματικότητα διοικούν τον κόσμο σήμερα. Είναι μια υπερμυστική οργάνωση, αν και εξαφανίστηκαν από την ιστορία. Δηλαδή, αν ανοίξετε μια εγκυκλοπαίδεια για τους μανιχαίους, θα δείτε ότι μετά τον φόνο του Μάνεντος και των οπαδών του έπαψαν. Αλλά εμφανίστηκαν μετά από λίγο ως καθαροί, ως Βαλδένσοι, ως Παμπλικιανοί, ως Βογόμιλοι, ως Τισεράντες στην Κίνα, στην Ευρώπη, στην Αφρική. Και οι θρησκείες εξακολούθησαν τους καταδιώκουν μέχρι και το Μεσαίωνα. Ο πόλεμος εναντίον των Καθαρών, των Αλβιγένσιων, έγιναν ακόμα και σταυροφορίες εναντίον τους στη Γαλλία και σε άλλα μέρη, στην Προβάνς, εναντίον των Καθαρών. Και αυτοί μανιχαίοι ήταν. Οι αργότερα θα ξέρετε ασφαλώς τους Μασόνους και όλους τους άλλους, Ροδόσταυρους,
αλχημιστές, όλοι στην ουσία αυτοί ήταν μανιχαίοι. Διότι ο μανιχαϊσμός κατάφερε να επιβιώσει μέχρι σήμερα. Και αν θέλεις, οι πολιτικές δυνάμεις που ελέγχουν τον κόσμο, ελέγχουν και προσπαθούν να ποδηγετήσουν τον κόσμο σήμερα, είναι μανιχαϊστές. Βέβαια, όλοι εξορκίζουν τον μανιχαϊσμό. Όλοι δεν τον θέλουν τον μανιχαϊσμό, έτσι. Γιατί... Αλλά εξακολουθεί και υπάρχει. Ναι, γιατί είχε ριζοσπαστικά δόγματα. Ήταν εναντίον του γάμου, εναντίον της ζωής, κήρυτε την αυτοκτονία. Δηλαδή, και θα έχεις δει πολλές αιρέσεις, ας πούμε, που τα μέλη τους αυτοκτόνησαν μαζικά. Πιστεύαν έτσι ότι θα πετύχουν κάτι καλύτερο. Αιρέσεις φοβερές στην Ιαπωνία, με το σύντρεκείο, ας πούμε, αναφέρομαι. Αναφέρομαι τις αιρέσεις του Τζόνς στις ζούγκλες της Γουιάνας. Αν θυμάσαι τότε που χίλια άτομα βρέθηκαν νεκροί γιατί κοινώνησαν με δηλητήριο και πέθαναν. Και γενικά τα αποτελέσματα αυτών των οργανώσεων. Να σου πω μια μανιχαϊστική οργάνωση που είναι από τις πιο επικίνδυνες και θα σου συστήσω ένα βιβλίο να διαβάσεις εδώ ένας φίλος μου για να τα πει αυτά, τα είπες επιθυστόρημα, κατάλαβες, γιατί κινδυνεύει κανένας να αναφερθεί σε αυτούς. Είναι οι σαμπεταϊστές, οι φραγκιστές, είναι οι αποστάτες Εβραίοι, αποστάτες θα πει αυτοί που φύγαν από το κανονικό πλαίσιο, δηλαδή. Όπως και οι SA που ήταν σε αυτή την οργάνωση, ήταν έξω από τον κόσμο. Ζούσαν στην έρημο. Είχαν μια πισίνα τεράστια, φορούσαν άσπρα. Βλέπω και εσείς φοράτε άσπρα. Λοιπόν, φορούσαν άσπρα και κάθε τι που έκαναν, μόλις έτρωγαν, ας πούμε, μόλις έχεζαν, μόλις ξέρω, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς, έκαναν και μια βουτιά στην πισίνα. Ένα βάφτισμα δηλαδή, για να ξεπληθούν. Θεωρούσαν ότι πρέπει να ξεπληθούν από τις αμαρτίες τους, ό,τι και αν κάνουν. Δηλαδή, φαντάσου το να κάνεις 5, 6, 10 μπλουμ μέσα στην πισίνα την ημέρα. Αυτοί θέλουν να είναι τα παιδιά του φωτός που δίνουν τη μάχη με τα παιδιά του σκότου στον κόσμο. Στο χειρόγραφο που έπεσε στα χέρια μου, γίνεται μία αναφορά και για τους Εσαίους. Πώς συσχετίζονται συγκεκριμένοι? Οι Εσαίοι είναι ένας λαός αιρετικός, οι οποίοι συνδέονται με τους Έλληνες, συνδέονται και με τους Εβραίους και θα πρέπει να δούμε ποιοι πραγματικά είναι. Στην περιοχή του Κουμάρ, που είναι οι δυτικές ακτές της νεκρής θαλάσσης, βρέθηκε το χειρόγραφο FQ5, δηλαδή του Κουμάρ, το νούμερο 5, μέσα σε ένα σπηλό. Και σε αυτό διαβάσαμε το 52, 53 και 54 του έκτου κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ευαγγελιστή Μάρκου. Επομένως, δεν είναι και τόσο αρχαίοι, αλλά πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν αιρετικοί χριστιανοί στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, εφόσον έχουμε το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Μάρκου από τα 4 Ευαγγέλια. Όμως, το όνομά τους δείχνει ότι μπορεί να είναι και πολύ παλιότεροι και να συνδέονται με την ιατρική. Γιατί εσέι, εψιλον, δύο σίγμα, αλφα γιώτα, όμικρον γιώτα, μπορεί να προέρχεται η λέξη από τη λέξη ίασης και ήταν γιατροί ή θεραπευτές, οι οποίοι είχαν μία κοινότητα μόνο ανδρική, ενώ στο Κουμάρ βρέθηκαν και ελάχιστοι σε 4.000 ταφές τάφοι που ανήκαν σε γυναίκες. Απαγορεύονταν δηλαδή οι γυναίκες? Ήτανε κάπως μοναχική και μοναστηριακή η ζωή των Εσαίων, οι οποίοι δεν είχαν γυναίκες στην κοινότητά τους, όπως και οι σημερινοί μοναχοί, οι οποίοι μπορεί να είχαν γυναίκες να διακονούν, δηλαδή να τους παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες όπως η μαγειρική, όπως το πλύσιμο των ρούχων ή κάτι άλλο το οποίο να ήταν δευτερεύον και όχι η κύρια πράξη για την οποία είχαν απομονωθεί, γιατί ζούσαν μοναχικό βίο και μακριά από μεγάλες πολιτείες. Οι Εσαίοι αναφέρονται μαζί με τους Μακαβαίους και με τους άλλους αιρετικούς Εβραίους, τους Φαρισαίους, Εσαίοι, Φαρισαίοι και Μακαβαίοι, και προ Χριστού.
και ακόμη και στην Παλαιά Διαθήκη. Οπότε, μήπως είναι άνθρωποι οι οποίοι υπήρχαν και τότε και στα πρώτα χριστιανικά χρόνια είχαν μία ανάπτυξη την εποχή που ο Χριστός διδάσκει για την προσευχή και για τον έναν και αληθινό Θεό και παίρνουν και μερικές ιδέες της αγάπης, της αλληλεγγύης που έκαναν και αυτοί κατά τη διάρκεια των χρόνων της Παλαιάς Διαθήκης. Όμως η άνθησή τους είναι μεγάλη στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, δηλαδή λίγο πριν από τη γέννηση του Χριστού και μετά τη γέννηση του Χριστού μέχρι και τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Και βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή που σας είπα, δηλαδή την περιοχή του Χουμάρ, είναι περίπου 4.000, ζουν μόνοι τους και έχουν μία κοινότητα η οποία είναι αυτάρκης. Ζουν με πρόγραμμα, το οποίο είναι έγερση νωρίς το πρωί, πριν από την ανατολή του ηλίου, εργάζονται συνεχώς μέχρι την δύση του ηλίου και κάνουν δύο διαλύματα φαγητού, τα οποία είναι πολύ ειδικός ο τρόπος με τον οποίο τρώνε. Τρώνε αυτά που παράγουν, δεν τρώνε ποτέ κρέας, δεν πίνουν κρασί και όχι ζωικά προϊόντα. Είναι μελισσοκόμοι, είναι γεωργοί, τρώνε φυτά, λαχανικά, δηλαδή και μέλι. Είναι χορτοφάγοι. Και μέλι, το οποίο παράγουν ήδη. Λοιπόν, όλη τη μέρα εργάζονται με ενδύματα που είναι ειδικά της δουλειάς. Το μεσημέρι τρώνε, αλλά τρώνε με ειδικό τρόπο, πλένονται σε μία δεξαμενή που έχει καθαρό νερό, βγάζουν τα ρούχα της δουλειάς, φορούνε λευκές αισθήτες, λευκά ενδύματα και ζώνη. Υπάρχει κάποιος λόγος που φοράνε λευκά ενδύματα? Ναι, θέλουν να φάνε καθαρή. Να βάλουν μέσα στο στομάχι τους, μέσα στο σώμα τους, καθαρή την τροφή που δεν έχει κρέας και να είναι καθαρή και στην ένδυσή τους εξωτερικά. Οπότε καθαρίζονται καλά, τρώνε και αφού φάνε βγάζουν αυτά τα ιερατικά λευκά ρούχα, ξαναφορούν τα ρούχα εργασίας και συνεχίζουν την εργασία μέχρι λίγο πριν από τη δύση του ηλίου που κάνουν καθαρμό, φορούνε τα λευκά, τρώνε και κοιμούνται. Και γίνεται το ίδιο πρόγραμμα με τον ίδιο τρόπο. Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια συνδέονται με τους διωγμούς των Ρωμαίων και ιδιαίτερα με τους πρώτους διωγμούς, γι' αυτό και φεύγουν από τους κατοικημένους χώρους και πηγαίνουν πάλι στην νεκρά θάλασσα, όπου συνδέονται με τη ρωμαϊκή ιστορία, τους διωγμούς, και μερικοί από αυτούς πηγαίνουν και στη Γαλλία. Έτσι συνδέονται και αυτοί, όπως και οι Βογομίλοι που θα με ρωτήσετε αργότερα, με το Γκράλ, δηλαδή το δισκοπότηρο. Το οποίο δισκοπότηρο είναι παρεξηγημένο και θα σας εξηγήσω γιατί, το οποίο πιστεύουν ότι έχουν πάρει μαζί τους στη Μασσαλία οι Εσσαίοι ή έχουν πάρει μαζί τους στη Μασσαλία και οι Βογομίλοι, οι οποίοι το έφεραν στη Δυτική Ευρώπη. Δηλαδή το δισκοπότηρο, στο οποίο έγινε η κράσις, το κράμα ίνου και ύδατος, για να γίνει κρασί. Και αυτό, από αυτό ήπιαν ο Ιησούς και οι μαθητές τον μυστικό δείπνο, στον οποίο παρεξηγημένα θεωρείται γάμος του Ιησού με την Μαγδαληνή. Ωραία. Εδώ έχει πάρα πολλά πράγματα ενδεχομένως να ρωτήσεις. Αυτό το κομμάτι του χειρογράφου είναι ένα από αυτά τα κείμενα, ας πούμε, το εγχειρίδιο πειθαρχίας. Πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε με αυτό το χειρογράφο? Ναι, μπορώ. Γιατί σας είπα, ήμουν από τους πρώτους που το μετέφρασα από τα αραμαϊκά, μετέφρασα τα εβραϊκά κείμενα. Κυρίως είναι προσευχές, ας πούμε. Θυμάμαι ένα στίχο που μετέφρασα, και όταν θα έρθει θλίψη, έλεγε, θα τον ευλογήσω, το Θεό, ας πούμε, το Θεό του καλού. Και επειδή με έσωσε, θα τραγουδήσω, ας πούμε, θα πω λόγια. Ή σε ένα άλλο κείμενο, έτσι θυμάμαι τώρα
το κομμάτι που είχα μεταφράσει, γιατί μετά το βρήκα και στο βιβλικό κείμενο, μπορώ να σου δείξω το κείμενο. Αυτό σου μιλάω για το 1975. Δεν είχες γεννηθεί. Όχι. Σίγουρα. Τότε λοιπόν εργάστηκα για πρώτη φορά στα κείμενα που είχαν αρχίσει να κυκλοφορήσει, είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν. Ελοχέινου έγραφε, Μπεαζενέινου Σεμάινου, Αποτέινου Σούπερλάν, Πουαλ Πάλτα Μπιμεϊχέμ Μπιμεϊκέντεμ. Τι θα πει αυτό το κείμενο. Θεέ μας, Ελοχέινου, Μπεαζενέινου Σεμάινου, ακούσαμε στα αυτιά μας, έλεγε το κείμενο. Αποτέινου Σούπερλάν, και οι μπαμπάδες μας μας είπαν, και οι πρόγονοι, και εμείς ακούσαμε, αλλά και οι παππούδες μας λένε, Πουαλ Πάλτα Μπιμεϊχέμ, πολύ σπουδαία πράγματα που έγιναν στις δικές τους μέρες, Μπιμεϊκέντεμ, στις πολύ αρχαίες, δηλαδή στο παρελθόν μέρες, γίνονται και σήμερα σπουδαία πράγματα. Δηλαδή κάθε σπουδαίο πράγμα καταγράφτηκε. Τα κείμενα αυτά, ας πούμε, τότε ήταν δύσκολο να γράψεις. Δεν θα γράφαν αν ήταν κάτι βλακεία του. Για να γράψει κάποιος κάτι, άμα ήταν περγαμηνή, έπαιρνε 100 αρνάκια, ας πούμε, τα έσφαζε, έπαιρνε το δέρμα του, το έβαζε ξύλα, το έπαιρνε τετράγωνο, το έβαζε στον ήλιο, περιμένει σε ξεραθεί αυτό το δέρμα δηλαδή, και το διπλώσει στα 4 και μετά στα 2, που εδώ βγαίνει η λέξη τετράδιο. Διπλώνουμε στα 4 και μετά στα 2, τετράδιο. Και μετά με ένα αιχμηρό αντικείμενο, με μελάνι από θάλασσα, γράφαν πάνω και πολύ δύσκολο. Δηλαδή, τα βιβλία ήταν πανάκριβα. Όσο κοστίζει σήμερα ένα σπίτι, μια καλή Mercedes, κόστιζε ένα βιβλίο τότε. Δεν είχαν καιρό σήμερα να πάρεις ένα χαρτί και μολύβι και να γράφεις. Τότε ήταν πολύ σπουδαίο. Δηλαδή μόνο οι πλούσιοι μπορούσαν να έχουν βιβλία ή οι φανατικοί. Αυτοί ήταν, μπορεί να μην ήταν πλούσιοι, ήταν φανατικοί. Αν και δεν ξόδευαν, συνεπώς ήταν και πλούσιοι. Και αφού ήταν κοινότητα, αίρεση, τα χρήματα είχαν κοινό ταμείο. Λέγεται για τον Χριστό ότι είχε κάποια σχέση με τους εσέρους. Εγώ κατά την εκτίμησή μου είναι λάθος αυτή η άποψη. Ο Χριστός τους ήξερε, αλλά δεν τους αναφέρει καθόλου. Και η Διαθήκη δεν τους αναφέρει καθόλου, γιατί τόσο απομπονωμένοι ήταν. Η λέξη παράγεται από το όσιος, το ελληνικό όσιος, που θα πει καθαρός, έτσι, όσιος. Θα πει αγνός, άνθρωπος, ένας άνθρωπος χωρίς αμαρτίες. Αυτοί φρόντιζαν να μην έχουν αμαρτίες, έτσι, αφού ήταν παιδιά του φωτός. Και κάναν κάποιο πόλεμο. Πρόσεξε, δεν λέω ότι ήταν κακοί άνθρωποι, έτσι, αλλά ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος, όπως λέει, με καλές προθέσεις, έτσι. Καλά έργα, καλές σκέψεις πολλών, τις πήραν κάποιοι και τις χρησιμοποίησαν με κακό τρόπο, έτσι. Αυτό είναι πιο λογικό να το δεχτούμε, γιατί οι ΕΣΕΙ υπάρχουν σήμερα. Υπάρχουν και οι νέοι ΕΣΕΙ, δεν ξέρω τι σχέση έχουν με τους παλιούς, υπάρχουν οι οργανώσεις των ΕΣΕΙων, είναι πολύ μυστικές και πάρα πολύ απόκριφες και επικίνδυνες, έχουν κάποια καμπαλιστικά δόγματα. Γιατί οι ΕΣΕΙ είχαν. Εγώ μελέτησα το κείμενό τους όσο μπόρεσα. Γιατί υπάρχουν άλλα κείμενα που είναι κλειδωμένα, δεν μπορείς να τα βρεις εύκολα. Το εγχειρίδιο πειθαρχίας είπαμε και το εγχειρίδιο του πολέμου των Ιών Φωτός και των Ιών του Σκότους, κυρίως είναι γνωστά, και μερικά τραγούδια. Είχα την τύχη να πέσουν στα χέρια μου κάποια χειρόγραφα ενός διαλόγου του Διογέννη με τον Μέγα Αλέξανδρο. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό. Ο Διογέννης μετά την μάχη και την νίκη του στη Χερόνια ισοπαίδωσε την πόλη, τιμώρησε τους Αθηναίους και τον Δημοσθένη, ο οποίος είχε εγείρει την επανάσταση των Θηβαίων εναντίον της Μακεδονικής Φρουράς, αλλά μετά συγχώρησε τους Αθηναίους και κατέβηκε στην Κόρυθο για να ενώσει πια όλους τους Έλληνες, όχι σε εμφυλίους πολέμους, αλλά σε ένα κοινό πόλεμο εναντίον των Περσών. Όταν λοιπόν βρέθηκε στην Κόρυθο, θέλησε να δει και τον Διογέννη, τον περίφημο κοινικό φιλόσοφο, ο οποίος ζούσε σε ένα προάστιο της Κορίνθου, στην Κραθέα. Ο Διογέννης καταγόταν από την Σινόπη, από τον Πόντο. Η οικογένειά του ήταν πάρα πολύ πλούσια και με τον πατέρα του είχαν έναν τρόπο να κάνουν τα χρήματά τους περισσότερα. Είχαν ένα ιδιωτικό νομισματοκοπείο. Δηλαδή έκοβαν για τους ανθρώπους που έφερναν ασίμι, έφερναν ζώα, αντάλλασαν αυτά τα προϊόντα τους, όπως το σημερινό κλειρίν, με νομίσματα που έκοβε για αυτούς ο πατέρας του Διογέννη και ο Διογέννης.
αλλά νόθευσαν το νόμισμα. Δηλαδή έκαναν πλαστά νομίσματα, τα οποία δεν είχαν την αξία την οποία έπρεπε να έχουν. Και όταν πιάστηκαν, η τιμωρία τους ήταν η εξορία. Πήρε επάνω του όλο το αμάρτημα, το έγκλημα για το κοινό χρήμα, ο ίδιος ο Διογένης, και εξορίστηκε, αυτοεξορίστηκε και άφησε το γέροντα πατέρα του χωρίς το μίασμα, χωρίς την τροπή, πίσω στη Σινόπη. Και έφτασε στην Ελλάδα. Με τα χρήματα που είχε πάρει από την πατρίδα του, μπορούσε να ταξιδεύει και έτσι βρέθηκε και στην Θήβα, την ώρα που ο Φίλιππος, ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το 338 π.Χ. με τη μάχη της Χερονίας, κατέλαβε και έκαψε και αυτός με τη σειρά του τη Θήβα. Και όταν τον οδήγησαν εχμάλωτο στο Φίλιππο, του είπαν «Τι κάνεις εσύ εδώ?» Λέει «Είμαι κατάσκοπος». «Και τι κατασκοπεύεις?» «Την μεγαλομανία σου». Και ο Φίλιππος όταν άκουσε αυτή τη σοφή κουβέντα, τον άφησε ελεύθερο. Έτσι τον ξαναβρίσκει ο Αλέξανδρος. Τον βρίσκει εχμάλωτο πάλι. Εχμάλωτο και δούλο. Με τα λιγοστά του χρήματα και ό,τι έπαιρνε από τις φιλοσοφικές του διδασκαλίες, ο Διογένης ταξίδευε στη Μεσόγειο, όπου το καράβι του έπεσε στα χέρια πειρατών, οι οποίοι τον πούλησαν στην Σικιώνα, και ο έμπορος ο οποίος τον αγόρασε τον έβαλε πάνω σε μία εξέδρα, όπως βάζουμε την πραμάτια που είναι να πουλήσουμε, και του έλεγε να στέκεσαι όρθιος για να πιάσει καλή τιμή. Φτάνει ένας ενδιαφερόμενος, ο οποίος ήταν πολύ πλούσιος, και του λέει «Στάσου όρθιος». Λέει και ο Διογένης «Τα ψάρια είτε ξαπλωτά είτε όρθια, την ίδια τιμή θα πιάσουν, γιατί πουλούνται σαν ψάρια». Και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ήταν αυτή η απάντηση, γι' αυτό και ο πλούσιος τον αγόρασε. Του λέει όμως πριν τον αγοράσει, «Και τι ξέρεις να κάνεις, αν θα σε πάρω για δούλο μου, τι θα ξέρεις να κάνεις στο σπίτι μου?» Λέει «Γνωρίζω να άρχω, να διοικώ». Πάλι του άρεσε η απάντηση και τον αγόρασε. Και ο έμπορος του λέει «Τι λέει, εσύ μοιάζεις σαν λοντάρι, το οποίο όμως θα είναι δούλος από εδώ και πέρα». «Δεν το ξέρεις», απαντά ο Διογένης, «όποιος αγοράζει λοντάρι και το εκτρέφει στο σπίτι του, γίνεται δούλος του λονταριού, γιατί το λοντάρι τρώει πολλά και ιδιαίτερα πράγματα, έτσι ο κύριος θα πρέπει, για να μπορεί να φιλοξενεί στο σπίτι του ένα λιοντάρι, να γίνει δούλος του λιονταριού για να μπορεί να το ταΐζει». Ο Αλέξανδρος τότε που έφτασε στην Κόρινθο έστειλε τους ανθρώπους του να καλέσουν τον Διογένη να έρθει στην Κόρινθο. Και ο Διογένης δεν πήγε. Λένε «Ο βασιλιάς θέλει να σε δει». Και ο Διογένης απαντά «Ο Κίον δεν θέλει να δει τον βασιλιά. Άμα θέλει, ας έρθει να τον δει στο σκυλό σπιτό του». Και ο Αλέξανδρος πηγαίνει στο μικρό αυτό πόλισμα και του λέει «Είμαι ο βασιλιάς Αλέξανδρος και εγώ είμαι ο Κίον Διογένης, ο σκύλος Διογένης». Του λέει «Δεν με φοβάσαι, ο Αλέξανδρος». Και λέει και ο Διογένης «Τι να σε φοβηθώ, για καλό ή για κακό?» Εδώ ο Πλούταρχος σώζει την σκέψη του Αλεξάνδρου, γιατί αυτό δεν υπόθηκε ποτέ. Ο Αλέξανδρος λέει δίσταση να απαντήσει, γιατί αν απαντούσε ότι είναι κακό ο βασιλιάς, άρα δεν είναι καλός βασιλιάς και δεν γνωρίζει να άρχει. Αν πει ότι είναι καλό η βασιλεία, θα πει ότι είναι καλό να έχει δούλους. Και έκανε άλλη ερώτηση και του είπε «Τι θέλεις να κάνω για σένα?»
έχεις κάτι να μου ζητήσεις? Και ο Διογέννης απάντησε, φύγε από την σκιά του ήλιου, μη σκιάζεις το ήλιο, αποσκίασόν με, δηλαδή μη μου κρύβεις τον ήλιο. Και ο Αλέξανδρος είπε τότε το περιβόητο, εάν δεν ήμουν ο Αλέξανδρος, θα ήθελα να είμαι ο Διογέννης. Τελικά ο Αλέξανδρος ήταν καλός βασιλιάς ή όχι? Ο Αλέξανδρος δεν πρόλαβε να βασιλέψει. Έκανε νίκες, έφτιαξε ένα μεγάλο βασίλειο, έφτιαξε νόμους, αλλά δεν πρόλαβε να διοικήσει την οικουμένη, δηλαδή την κατοικημένη περιοχή της γης, η οποία έφτανε μέχρι το σημερινό Ινδό ποταμό και δεν ξέρουμε πώς θα ήταν στην διοίκηση αυτού του αχανούς κράτους. Ο Διογέννης κάποια φορά που ο Φίλιππος είχε κατέβει στην Κόρινθο πάλι για να ενώσει όλους τους Έλληνες εναντίον των Περσών, δηλαδή μετά την πρώτη καταστροφή των Θηβών και την μάχη της Χερονίας το 338 π.Χ., οι Κορίνθοι άρχισαν να ετοιμάζονται για πόλεμο και επιδιόρθωναν τα τείχη, ετοίμαζαν χαντάκια με νερό για να πέσει ο μακεδονικός στρατός. Λένε, εσύ Διογέννη δεν κάνεις καμιά προετοιμασία? Τι να κάνω, εδώ γυρίζει ο κόσμος ανάποδα. Οπότε πήρε το πιθάρι μέσα στο οποίο κατοικούσε και άρχισε να το τσουλάει γύρω γύρω. Λέει, αφού γυρίζει ο κόσμος ανάποδα, ας γυρίσει και ο δικός μου κόσμος, δηλαδή το σπίτι μου, η οικία μου που είναι το πιθάρι μου, το μόνο που κατήχει. Κάποια φορά ο Πλάτωνας είπε το περίφημο ότι ο άνθρωπος είναι ένα ζώο δίποδο και άπτερο. Λένε στο Διογέννη, τι εννοούσε ο Πλάτωνας? Λέει, θα σας δείξω, ο Διογέννης. Παίρνει ένα κόκορα, τον ξεπουπουλίζει και τον παρουσιάζει στους ανθρώπους και μαθητάς του και λέει, αυτός είναι ο άνθρωπος. Ζώων, δίποδων και άπτερων. Ένας κόκορας. Μια όρνηση, ένα πουλί. Κάποια άλλη φορά η Λαΐδα τον είχε καλέσει στο σπίτι της. Η Λαΐδα πήγαινε μαζί του χωρίς χρήματα. Και το παιδί της Λαΐδας, που λένε ότι είχε, ήταν στο μπαλκόνι και έριχνε πέτρες στους περαστικούς. Και ο Γιάννης λέει, παιδί μου, σταμάτα να ρίχνεις πέτρες. Δεν ξέρεις ότι κάποιος από αυτούς που περνάνε από κάτω μπορεί να είναι ο πατέρας σου? Γιατί ο γιος μιας πόρνης οπωσδήποτε δεν γνώριζε ποιος ήταν ο πατέρας του. Και κάποτε η Λαΐδα, η οποία είχε ακούσει ότι ο Διογέννης δεν ήθελε να πληρώσει και δεν είχε να πληρώσει 15.000 δραχμές που στοίχιζε μια νύχτα μαζί της, τον προσκάλεσε και του είπε, με σένα θα είναι δωρεάν, έλα απόψε στο σπίτι μου. Και έβαλε μια δούλη της, η οποία βρέθηκε μαζί με τον Διογέννη. Την άλλη μέρα τον έκανε βούκινο σε όλη την Κόρινθο, ότι δεν κατάλαβε ότι ήταν δούλη και όχι η ίδια η Λαΐδα. Και είπε ο Διογέννης το αμίμητο, στη νύχτα οποιαδήποτε γυναίκα μπορεί να είναι και η Λαΐδα. Και οποιαδήποτε γυναίκα μπορεί να μην είναι η Λαΐδα. Οπότε τότε ντροπιάστηκε η Λαΐδα και γι' αυτό τον δεχόταν χωρίς χρήματα. Ναι. Ήταν να σου δείξω ένα βιβλίο. Πάρε το, μπορείς να βρεις την αρχή αυτού του βιβλίου ή το τέλος. Για να δεις τη γλώσσα, πες μου απλώς ότι εδώ είναι η αρχή. Αν το βρεις, κάνουμε ένα crash test. Μπορείς να καταλάβεις από πού αρχίζει αυτό το βιβλίο. Από πού αρχίζει? Ναι, απλώς στην αρχή του. Γιατί τα γράμματα είναι σαν να τα γράψει ο Κώτα, έτσι. Από εκεί αρχίζει, κορίτσι μου, το τέλος. Ναι, το βρήκε. Συγχαρητήρια. Congratulations. Θέλω να σου πω και να σου συστήσω να διαβάσεις αυτό το βιβλίο, Η νύχτα του Κρόνου. Το γράψει ένας άνθρωπος του οποίου η ζωή πραγματικά κινδύνεψε. Κινδύνεψε ένας καλός φίλος και αυτοί που, για τους οποίους γράφει το βιβλίο, κινδύνεψε σήμερα η ζωή τους. Θα με βοηθήσει? Θα σε βοηθήσει απόλυτα να καταλάβεις τι παίζεται αυτό το βιβλίο.
Η νύχτα του Κρόνου είναι του Σπύρου Αναγνώστου. Και μου το έδωσε ένας καλός φίλος, όπως βλέπεις από την αφιέρωση, πριν πεθάνει. Είναι ο διευθυντής του Τρίτου Ματιού, ο Παύλος ο Βουδούρης, ο οποίος εδώ και αρκετούς μήνες, ένα χρόνο, δεν ζει πλέον. Ήταν ένα πολύ καλό δώρο, διότι μέσα εδώ περιγράφει αυτούς ακριβώς που σε νοιάζουν και τον τρόπο με τον οποίο είχαν μια ανάλογη περιπέτεια με τη δικιά σας, για χειρόγραφο και τέτοια πράγματα. Αλλά δυστυχώς τα γεγονότα εδώ είναι πολύ πραγματικά σε σχέση, αν πάει το μυαλό σου δηλαδή, με την κωμωδία, το δράμα που είδε το όνομα του Ρόδου, που είναι κάτι παραπλήσιο, έτσι. Θα το είδε στην ταινία, φαντάζομαι, σε Κόνερ, ποιος έπαιζε και ένας σπουδαίος ηθοποιός. Θέλω να σου πω επίσης, στο Ισραήλ τη σημαία του θα την έχεις δει, το ένα τρίγωνο προς τα πάνω και ένα τρίγωνο προς τα κάτω. Είναι δύο τρίγωνο. Το τρίγωνο προς τα πάνω είναι ο Θεός, το τρίγωνο προς τα κάτω είναι ο διάβολος. Άρα λοιπόν και στο σημερινό Ισραήλ υπάρχει ο πόλεμος στην φιλοσοφία, ο πόλεμος των ιών του φωτός και των ιών του σκότους, έτσι. Σε πολλά σημεία αυτό το σύμπλεγμα των δύο τριγώνων, που είναι ένα σχήμα, ένα εξάκτημα άστρο, αποτελείται από δύο τρίγωνα. Όπως και εδώ θα δεις αυτό το τρίγωνο στους Ιλουμινάτους. Οι Ιλουμινάτοι, ας πούμε, έχουν αυτό εδώ το τρίγωνο. Αυτό είναι το δέλτα. Το σύμβολο, η πυραμίδα, ας πούμε, γιατί η εξουσία τους είναι ένας πάνω και κυβερνούν τον κόσμο μέσω μιας πυραμίδας. Θα το δεις ενδεχομένως και στην εκκλησία αυτό το σχήμα, εκεί που βγαίνει ο ιερέας στην ωραία πύλη, γιατί συμβολίζει την Αγία Τριάδα. Οι τρεις πλευρές του τριγώνου είναι Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα, σε ίση δίδα. Το ανάποδο τώρα του τριγώνου είναι η αντίστοιχη σατανική τριάδα, ο Βελζεβούλ, ο Σατανάς, ο Ιωσφόρος, έτσι, το αντίστοιχο της χριστιανικής τριάδας. Αυτά τα σύμβολα, γιατί πρόκειται περί συμβόλων, είναι στο γενικότερο πόλεμο που γίνεται σήμερα στον κόσμο. Γίνεται πόλεμος ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Αν και, αν θέλεις τώρα να έχεις χρόνο και θέλεις να σε πληροφορήσω, ήταν το θέμα της διατριβής μου στο Πανεπιστήμιο, που δεν άρεσε σε κανένα. Η διατριβή μου αυτή δηλαδή, παρότι μου δόθηκε, ήταν στο τέλος των σπουδών κάποιος, κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, γράφει μια διατριβή. Αυτό ήταν το θέμα της δικής μου διατριβής, την οποία την τελείωσα. Αλλά μόλις την τελείωσα, αισθάνθηκα ότι μπορεί να τελειώσει και η ζωή μου, άμα επιμείνω να εκδοθεί. Ο καθηγητής μου είπε, είσαι σίγουρος ότι θες να εκδοθεί? Είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Σου δείξω μπορεί να τους κάνω. Αυτή εδώ είναι η διατριβή. Μπορείς να τη δεις και να δεις αυτές τις οργανώσεις για τις οποίες μιλάμε. Εδώ θα δεις έναν χάρτη στον κόσμο, πώς επεκτείνονταν. Δηλαδή υπάρχουν Μογγολία, Κίνα, βλέπεις εδώ Γερμανία, Ευρώπη, Αγγλία, σε όλο τον κόσμο, έτσι. Εδώ είναι τα ταξίδια τα οποία έκαναν. Εδώ βλέπεις, σου είναι γνωστός ο χάρτης, έτσι, πώς ο μανιχαϊσμός βασικά που είναι, εδώ είναι η περιοχή της Παλαιστίνης όπου οι Εσέοι απλώθηκαν στην Ευρώπη, πώς λέγονται σε κάθε μέρος, ακόμα και στην Κίνα. Αυτοί κυβέρνησαν διάφορα, εδώ είναι τα ονόματά τους. Κοιτάξτε με πόσα, εδώ στην Κίνα τους λένε Μωμόνι, ας πούμε, έτσι, λευκό σύννεφο. Εδώ τους λένε Τριάδα, Λωτός, Σικ, Σούφι. Έχουν πολλά όνομα, Ιλουμινάτι, εδώ πέρα επάνω. Τα διάφορα ονόματά τους, ας πούμε, Σκόπτσι στη Ρωσία. Στην Ελλάδα και εδώ Βογόμιλοι, Παυλικιανοί, Τυσεράνοι, έχουν χιλιάδες ονόματα. Δεν μπορεί κανένας. Να, αυτή εδώ είναι. Εδώ είναι κείμενα, σαν το δικό σου που μου έστειλες. Εδώ βλέπεις κείμενα στα Κινέζικα, έτσι. Λυπάμαι την εποχή. Εδώ βλέπεις κείμενα στα Κινέζικα. Εδώ στα Αμχαρικά. Εδώ στα Τουρκικά. Οι πρώτοι ανάμεσα σε αυτούς που υπήρχαν ήταν οι Τούρκοι. Εδώ στο έθνος των Τούρκων σου δείχνω τις μερικές εικόνες. Εδώ φορούσαν άσπρα, θυμάσαι που σου είπα. Χωρίζονταν σε δύο τάξεις. Χωρίζονταν στους κατώτερους και στους ανώτερους, στους καθαρούς, ας πούμε, και στους μαθητές. Έτσι. Εδώ βλέπεις τους αρχηγούς τους, καθαροί. Πίστευαν ότι είναι καθαροί, δηλαδή τέλεια. Από εκεί βγαίνει και η λέξη Πουριτανός, που λέμε αυτός είναι Πουριτανός, γιατί αργότερα αυτοί μπήκαν σε όλες τις θρησκείες. Ποιο είναι το κόλπο τους? Το κόλπο τους είναι να μασκαρεύονται. Να παριστάνουν στους χριστιανούς τον χριστιανό, στους Άραβες τον μουσουλμάνο, στους Κινέζους τον βουδιστή. Αυτοί δεν έχουν πρόβλημα με τις θρησκείες. Ξέρεις τι έλεγε ο αρχηγός τους? Έλεγε ότι όπως όλοι οι ποταμοί μπαίνουν σε ένα ποτάμι, έτσι και η δικιά μου θρησκεία θα ενώσει όλες τις θρησκείες και θα γίνει ένα μεγάλο ποτάμι. Οπότε σήμερα οι οικουμενιστές, ξέρεις τι είναι οικουμενιστές, οικουμενισμός. Ναι.
Αυτή η μαφία που προσπαθούν να ενώσουν όλες τις θρησκείες, δηλαδή. Αυτή η προσπάθεια των οικουμενιστών που γίνεται σήμερα είναι από αυτούς. Δηλαδή πίσω είναι αυτή από τον οικουμενισμό. Η δικιά τους είναι η φιλοσοφία και η σκέψη αυτή. Τώρα να πούμε ότι ο Τάδε είναι εσέως ή μανιχαίος ή διαρχικός, δεν μπορούμε, θα γελάσουν τις πέτρες. Αλλά όσοι ξέρουμε από εμάς, ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι τα καθήκια αυτά που κυβερνούν τον κόσμο. Αυτή είναι πίσω από τις τράπεζες, πίσω από τις θρησκείες, πίσω από το εμπόριο, ό,τι φαντάζεσαι και δεν φαντάζεσαι. Οπότε ήταν πολύ επικίνδυνο αυτό το βιβλίο μου. Και, γιατί είχα και ντοκουμέντα, μπορεί να. Κάποια στιγμή που θέλεις, φυσικά δεν υπευλήθηκε στο Πανεπιστήμιο. Και θα σου πω για ποιο λόγο δεν υπευλήθηκε. Βλέπεις το από το 1987. Δηλαδή έχουν περάσει 97-2000, πριν 30 χρόνια. Τότε το είπα δηλαδή. Αυτή ήταν η εργασία μου. Μου ήταν μια πρόταση από τον καθηγητή μου τότε, ο οποίος, ας σου πω ένα παράδειγμα, δεις τι γίνεται με αυτούς. Άρχισα εγώ να ερευνώ, έτσι, άρχισα να γράφω. Την ώρα που άρχισα να γράφω, είχα ένα γείτονα, ο οποίος ήταν μασόνος. Υψηλόβαθμος μασόνος, στο Ας Αλπίνα της Ελβετίας. Μιλάμε για την πιο επικίνδυνη μασονία. Έτσι. Μια μασονία ηγετική, όχι απλώς μασονάκος, έτσι, αξιωματικός μασόνος. Και είδε τι έγραφε. Αφού ήταν γειτονάς μου, είδε τι έγραφε. Μου λέει, θα τολμήσεις αυτά να τα πεις μπροστά στους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο. Και του λέει, πού τους ξέρεις εσύ τους καθηγητές μου, ρε. Από πού τους ξέρεις εσύ τους καθηγητές μου. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Πώς είναι δυνατόν εσύ να ξέρεις τους καθηγητές μας. Εσύ είσαι Τούρκος, εσύ είσαι Γερμανός. Πώς είναι δυνατόν να ξέρεις τους καθηγητές μου. Και όλους, γιατί όλοι φαίνεται ήταν μέσα στη μασονία. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα του κακού ήταν και το δικό μου θέμα. Αυτή ήταν η διατριβή μου δηλαδή. Ισχύει όμως όντως η νίκη του καλού προς το κακό. Κοίταξε, αυτό εδώ εμείς το πιστεύουμε, οι χριστιανοί το πιστεύουμε, έτσι. Και όλο το η Καινή Διαθήκη έχει αυτό το νόημα, ότι ο Χριστός εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Γι' αυτό ήρθε στη γη επάνω, ο Χριστός λέγεται σωτήρ. Να σώσει τον κόσμο από τι, σωτήρας σώζει. Αυτή είναι η δουλειά του. Ήρθε στη γη επάνω να σώσει τον κόσμο από τι, από τη δυναστεία του διαβόλου, δηλαδή, την καταδυναστεία του διαβόλου και των συνεργατών του. Ο διάβολος πειράζει όλους τους ανθρώπους, πείραξε για τον Χριστό, αλλά έχει και συνεργάτες εδώ στη γη. Έχει τα δικά του παιδιά, δηλαδή, τα παιδιά του φιδιού. Όπως είπε ο Χριστός, είπε: εσείς έχετε πατέρα το διάβολο, είστε φίδια, είστε γεννήματα εχιδνών. Μίλησε ξεκάθαρα. Ο Χριστός μίλησε ξεκάθαρα. Αλλά όσοι τον καταλαβαίνουν, όσοι πιστεύουν, όσοι αγωνίζονται, ξέρουν ότι είναι σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους, ότι είμαστε σε ένα κόσμο, ας πούμε, που κυριαρχείται. Κυριαρχεί ο Σατανάς και κυριαρχείται από τους σατανικούς ανθρώπους. Οπότε εδώ οι άνθρωποι του Θεού δίνουν τον αγώνα τους. Δίνουν τον αγώνα τους, είναι πολεμιστές. Όλοι οι Άγιοι ήταν πολεμιστές. Κανένας Άγιος δεν ήταν χέστης. Κανένας, δεν υπάρχει Άγιος χέστης. Σε εμάς η παράδοση Αγίου και Ήρωα ταυτίζονται. Δεν υπάρχουν σε εμάς. Οι ήρωες στη Ρωμιοσύνη μαζί με τους Αγίους είναι ένα και το αυτό. Οι μάρτυρες δηλαδή. Θυσιάστηκαν και θυσιάζονται και σήμερα. Πολεμούν. Βλέπω τα παιδιά στη Συρία σήμερα και αλλού, όπου σταματήσαν αυτούς τους αλήτες, γιατί γίνεται μια προσπάθεια να καταληφθεί ολόκληρος ο κόσμος από αυτούς, παγκοσμιοποίηση. Σήμερα ποντάρει στο άλογο των μουσουλμάνων. Ξέρεις γιατί? Ας πούμε, πολλοί δεν το καταλάβαν αυτό, γιατί ποντάρουν στους μουσουλμάνους. Ο μουσουλμανισμός, κορίτσι μου, έχει τέλεια υπακοή. Βάζει τους ανθρώπους, βάζουν εκρηκτικά και να ανατινάζουν. Μην λογαριάζουν τη ζωή τους. Υπάρχει χειρότερο από αυτό. Δηλαδή να μπαίνει μέσα σε αυτοκίνητο ένας και να αντινάζεται σε μια καφετερία και να πεθαίνει σκοτώνοντας άλλους 100. Να παίρνει αυτοκίνητο και να πατάει στην οίκια χιλιάδες ανθρώπους. Τα αυτά που ακούς στην καθημερινότητα, ας πούμε. Λέω, κάνει τους ανθρώπους απολύτως υπάκουους. Σε σεΐχηδες, σε αφεντικά. Τι άλλο θέλουν τα αφεντικά? Θέλουν πιστούς βλάκες τα αφεντικά, μέσα στο αφεντικό. Μετά τα αφεντικά είναι λίγο ψηλοανόμαλα. Δηλαδή είναι παιδεραστές. Αυτοί που διοικούν τον κόσμο και βρίσκουν σε θέση κλειδιά, πολιτική. Και ολόκληρη η παπική εκκλησία με τον τελευταίο είναι ολιανόμαλοι, παιδεραστές. Οπότε ο μουσουλμανισμός έχει την παιδεραστία σήμα κατά τεθέν. Έτσι. Ένα κοριτσάκι, ας πούμε, 5 χρονών μπορεί να το παντρεύουν, θα έχεις δει αυτά τα γνωστά. Μετά η γυναίκα δεν λογαριάζεται καθόλου, είναι σαν αντικείμενο. Σκοτώθηκαν, λέει, στο Αφγανιστάν από έναν βομβαρδισμό των Αμερικάνων 5 κατσίκες και 4 γυναίκες του Χαλίτη. Έχετε χαρέμια. Η γυναίκα δεν πρέπει να φαίνεται το πρόσωπό της. Έχει δηλαδή φερατζέ, μπούργα, τέτοια πράγματα. Μετά το Ισλάμ δέχεται και τη σκλαβιά. Δέχεται δηλαδή. Πάνε οι ηλίθιοι εδώ πέρα, πάνε τους κάνουν και τζαμιά στην Ελλάδα.
και τουλάχιστον να ξέρω ποια τζαμία θα κάνω. Σουνίτικα, σιίτικα, σαλαχαφιστικά, γιατί δεν είναι ένα Ισλάμ αυτή τη στιγμή. Έχουν φοβερές διενέξεις και θα έχουν φοβερές κόντρες μεταξύ τους. Εδώ δεν κάναν το τάμα του έθνους που όταν απελευθερώθηκε η Ελλάδα. Είχαν ορκιστεί οι αγωνιστές, αν απελευθερωθούμε, θα φτιάξουμε ένα ναό στο Σωτήρα. Το ναό του Σωτήρος, ας πούμε. Αυτός που υπάρχει και στη Μόσχα, στη Ρωσία. Και τον ξανάχτισε ο Πούτιν, γιατί τον είχαν ανατινάξει οι κομμουνιστές, έτσι, γιατί είναι συμβολικός ναός, ο ναός του Σωτήρου Χριστού. Αυτό είναι το τάμα του ελληνικού έθνους. Δεν έγινε ποτέ. Ο ναός αυτός δηλαδή που ορκίστηκαν, κολοκοτρώνηδες και όλοι αυτοί, ας πούμε, οι καραϊσκάκηδες και αυτοί, γιατί φαίνεται η Ελλάδα δεν απελευθερώθηκε ποτέ. Στην πραγματικότητα η Ελλάδα απλώς άλλαξε κατακτητή δηλαδή. Άλλαξε πιο σατανικό. Αυτοί οι κατακτητές που κατέκτησαν την Ελλάδα μετά το 1831 με το πρωτόκολλο του Λονδίνου, μασόνοι δηλαδή, Ιλουμινάτι, Άγγλοι, Γάλλοι και Ρώσοι, ήταν χειρότεροι από τους Οθωμανούς που είχαμε εδώ. Από ό,τι αποδεικνύουν τα πράγματα, γιατί η Ελλάδα έγινε με ένα σκοπό να φάει τους Έλληνες. Γι' αυτό έχουμε, ας πούμε, 5-10 εκατομμύρια Έλληνες στην Ελλάδα και άλλα 10 εκατομμύρια ή 20 εκατομμύρια έξω Έλληνες. Δεν τους ήθελε ποτέ, ήταν μια κακιά μητρία, δεν τα ήθελε τα παιδιά αυτά. Τα έστελνε στον Καναδά, τα έστελνε στο Βέλγιο, στην Αυστραλία, στο διαβόλου τη μάνα και σήμερα τα ξανασταίνει. Ξέρεις πόσες εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά της ηλικίας σου σπουδάζουν στην Αγγλία και αλλού σήμερα. Γιατί είναι τώρα, γιατί λες ότι είναι αυτά εκεί. Γιατί. Και όλοι οι Έλληνες σκέφτονται την κοπανή σου. Ας πούμε ένα παιδί στην ηλικία σου καθίσει εδώ να κάνει τι, τσακίσει ψήρες, φτιάξει οικογένεια, πότε και πώς, σε τι δουλειά. Είναι μεγάλο ερώτημα. Η Ελλάδα επίτηδες έχει φτάσει στο σημείο 0 και θέλει να φάει τον πληθυσμό της. Αυτά είναι τα σχέδια των μασών αυτών που συζητάμε εδώ. Κάνατε μία προαναφορά για τους Βογόμιλους. Ναι. Μετά από μία δική μου μικρή έρευνα, έμαθα για το νεκροταφείο των Βογόμιλων, το οποίο βρίσκεται σημερινή Νέα Χαλκιδόνα και μόλις λίγα χιλιόμετρα έξω από Θεσσαλονίκη, περίπου 30 χιλιόμετρα. Θα θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτούς? Λοιπόν, ενώ οι Εσσέοι δεν έχουν καθαρή σχέση με τον χριστιανισμό όπως πιστεύαμε, αλλά οι κώδικες του Κουμάρ, τα χειρόγραφα του Κουμάρ, δείχνουν Ευαγγελιστή Μάρκο και δείχνουν χριστιανισμό. Και επομένως είχαν φύγει στα ρωμαϊκά χρόνια, γιατί ήταν κρυφοί χριστιανοί γιατροί ή μοναχοί ή Εσσέοι. Οι Βογόμιλοι πιο σωστά, είναι καθαρός χριστιανοί και αυτοί εμφανίζονται τον 9ο, 10ο μέχρι 15ο αιώνα. Η καταγωγή τους είναι βουλγάρικη? Η καταγωγή τους είναι από την Αρμενία και από την Βουλγαρία. Το όνομα Βογομήλος είναι όνομα ενός ανθρώπου, ενός μοναχού, ο οποίος λεγόταν Βογομήλος, και το όνομα Βογομήλος είναι κύριο σλαβικό όνομα, από το Bog που σημαίνει Θεός και Μήλος που θα πει αγαπητός. Δηλαδή, ο αγαπητός του Θεού ή Θεόφιλος. Ήταν ένας μοναχός ο οποίος ίδρυσε αυτό το κίνημα, το οποίο είναι μία αίρεση, στην οποία οι Βογομήλοι, οι οποίοι και αυτοί ήταν αναχωρητές, δεν ήθελαν να ακολουθήσουν το αλφάβητο. Έγιναν χριστιανοί, πίστευαν στον Τριαδικό Θεό, αλλά με την ελπίδα ότι ο Τριαδικός Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, στην εξέλιξη των πραγμάτων θα ξαναγυρίσουν στον μονοθεϊσμό και σε έναν Θεό, τον θα Πατέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε ναι, ποιον πίστευαν και ποια βιβλία διάβαζαν? Διάβαζαν και την Παλιά και την Καινή Διαθήκη, αλλά από την Παλιά Διαθήκη διάβαζαν μόνο τους ψαλμούς και δεν διάβαζαν τις ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης. Και αυτά δεν τα ήθελαν σε γραπτό κείμενο, παρά μόνο όταν ήταν στην κοινή κατανοητή γλώσσα. Δηλαδή την γλαγολητική που είχε μόλις εφευρεθεί στην Βουλγαρία. Δηλαδή λέξεις και όχι γράμματα, που είναι αργότερα η κυριλική ή κυρίλισσα με γράμματα που κάνουν λέξεις. Ενώ η γλαγολητική είχε γλαγκόλα, δηλαδή λέξη
που από αυτήν θα καταλάβεις τα γράμματα. Και όχι από τα γράμματα να σχηματίσεις λέξη. Ωραία. Οι Βογόμιλοι λοιπόν έκαναν αυτή την αίρεση, η οποία τους ανάγκαζε να αποστηθίζουν όλα τα κείμενα τα οποία ήθελαν να θυμούνται. Και θυμούνται την Παλαιά Διαθήκη, τους ψαλμούς και ό,τι τους ενδιαφέρει απ' έξω και όχι με γράμματα. Και το ίδιο όλη την Καινή Διαθήκη. Έρευνες κάνουν λόγο πάντως ότι οι Βογόμιλοι θεωρούνται προπάτορες των καθαρών. Ισχύει κάτι τέτοιο? Λοιπόν, αυτοί εκδιώχθησαν από το Βυζάντιο, από τον Αλέξιο τον Πρώτο τον Κομνηνό και την υπόλοιπη οικογένεια των Κομνηνών, οι οποίοι βασίλευαν, όπως θα ξέρετε, στον Πόντο. Γι' αυτό έχουν και σχέση με την Αρμενία οι Βογόμιλοι. Γιατί εκεί και μετά στην Βουλγαρία, στη Σερβία, στη Βοσνία ιδιαίτερα, έκαναν την έδρα τους και από εκεί έφτασαν μέχρι και τον Βρετανικό κόσμο, γιατί αυτές οι νεκρικές στήλες των Βογομήλων που είδατε στη Χαλκιδόνα μοιάζουν κελτικές. Έχουν το στρογγυλό κελτικό σταυρό. Και έχουν 2 μέτρα ύψος, αν δεν κάνω λάθος. Οι μεγαλύτερες είναι μέχρι ύψους 2 μέτρων και είναι κελτικός στρογγυλός ο σταυρός και εσωτερικά εγγεγραμμένος μέσα σε κύκλο. Αυτοί πήγαν αρχικά για να διασωθούν στην περιοχή της Βοσνίας και από εκεί διασκορπίστηκαν σε όλη την Ευρώπη και ονομάστηκαν καθαροί, δηλαδή αυτοί οι οποίοι πίστευαν στην αλήθεια του Θεού και της γενέσεως και ότι κατήχαν και αυτοί, όπως σας είπα πριν, τον Γκραάλ ή Δισκοπότηρο, δηλαδή κατήχαν την αλήθεια του Χριστού. Στην περιοχή μας πήγαν και ήρθαν. Πήγαν, εγκαταστάθηκαν και στην περιοχή των Σκοπίων, όπου ήταν αρκετά μεγάλη κοινότητα, και στη Χαλκιδόνα πρέπει κάποια στιγμή να έφτασαν και τους 2 ή 3 χιλιάδες. Το νεκροταφείο τους ήταν αρκετά μεγάλο και δυστυχώς έγινε μία χαζή πράξη. Ένας ιερέας τα νεότερα χρόνια ζήτησε και την άδεια του Μητροπολίτη και κατέστρεψε 50 νεκρικές στήλες και με τη Μαρμαρόσκονη έκτισε τον καινούριο ναό από πάνω της Αγίας Παρασκευής. Για την εποχή εκείνη αποτελούσαν ένα καθαρά αναρχικό κίνημα. Πού οφείλονταν αυτό? Αναρχικό γιατί πρώτον δεν πίστευαν ότι πρέπει να τιμάς τον Κύριο και Θεό σου σε ναό. Ότι δεν πρέπει να εικονίζεις τον Θεό, τον Τριαδικό σε εικόνες. Ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εικόνες. Ότι δεν πρέπει να πιστεύεις σε αυτά που ονόμαζαν είδωλα. Έκαναν και αυτοί μια ιδιαίτερη δίαιτα, χωρίς κρέας, χωρίς κρασί και χωρίς ζωικά προϊόντα και ζούσαν μοναχικό βίο με τις οικογένειές τους. Βέβαια αυτοί έκαναν οικογένεια και μετέδιδαν τη σκέψη και τη θρησκεία και την αίρεση από γενιά σε γενιά, ενώ οι Εσσαίοι δεν έκαναν ποτέ οικογένεια. Οι Εσσαίοι ήταν μόνον άνδρες. Ενώ είπαμε ότι είχαμε και μερικούς τάφους γυναικών, δεν γνωρίζουμε αν διαιώνιζαν το είδος τους ή αν είχαν τις γυναίκες με κοινοκτημοσύνη, όπως μπορεί να την είχαν οι Βογόμιλοι. Οι Βογόμιλοι. Έκανα πάνω στην έρευνά μου, βρήκα κάποια λόγια του Κοσμά του Ιερέα, ο οποίος έγραψε το περιβόητο κατά των Βογομήλων. Και λέει, καταγγέλουν τους πλουσίους, απεχθάνονται τον αυτοκράτορα, γελιοποιούν τους ανωτέρους, καταδικάζουν τους ευγενείς και απαγορεύουν σε όλους τους δούλους να υπακούν τους κυρίους τους. Ναι, διότι δεν πίστευαν στη δουλεία, πίστευαν ότι ο άνθρωπος είναι ένα ελεύθερο πνεύμα και ότι δεν υπάρχουν ούτε εκκλησιαστικοί, ούτε πολιτικοί, ούτε στρατιωτικοί άρχοντες. Και δεν πολεμούσαν. Παρ' όλα αυτά όμως είχαν πάει να πολεμήσουν με τον Αλέξιο Πρώτο τον Κομνηνό τους Νορμανδούς. Αλλά όταν έφτασαν στην Σικελία,
όπου ήταν η έδρα των Νορμανδών. Οι Νορμανδοί είχαν κατέβει από την Νορμανδία της Γαλλίας στη Σικελία, την οποία έκαναν έδρα τους, και από εκεί ξεκίνησαν και τον πόλεμο εναντίον της Θεσσαλονίκης, την οποία κατέλαβαν το 1184 μετά Χριστόν. Λοιπόν, ενώ πήγαν μαζί με τον Αλέξιο, στο τέλος δεν τα βρήκαν και γύρισαν ξανά πίσω χωρίς να πολεμήσουν. Ο Αλέξιος τους κυνήγησε πάρα πολύ, σκότωσε αρκετούς από αυτούς, και αυτοί που διασώθησαν πρέπει να είναι οι καθαροί της Ευρώπης, ενώ τέκτονες ή μασόνοι πρέπει να ήταν οι εσέοι, εκτός από γιατροί, που θεωρούνται ως και οι κτίστες του ναού του Σολομώντος. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι με βοηθήσατε πάρα πολύ πάνω στην έρευνά μου, και εφόσον έχω νεότερα θα σας ενημερώσω για την πρόοδο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Τώρα τι θα κάνουμε με το χειρόγραφο? Τι θα έπρεπε να κάνουμε, γι' αυτό είπα πριν, να πάρουμε τα παλούκια και κυνηγήσουμε τους δοσίλογους. Έτσι, αυτό δεν είναι το πιο σωστό. Α, με κάνεις άγιος, φαίνεται δεν είμαστε και εμείς άγιοι. Γιατί αν ήμασταν άγιοι, θα παίρνουμε τα παλούκια και θα τους σουβλίζαμε ζωντανούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά και εμείς μέσα μας έχουμε δηλητηριαστεί, κατάλαβες. Έχουμε ολόκληρος ο λαός, ας πούμε, έχει σαπίσει. Και εδώ ξαναγυρίζει ένας μεσιανισμός. Θα έρθει ο Μεσσίας να μας σώσει. Ή θα γίνει, θα κάνει ο Θεός δηλαδή. Οι αρχαίοι Έλληνες, δεν ξέρω αν παρακολουθείς θέατρο, αν σ' αρέσει το θέατρο, όλα τα αρχαία δράματα, όλα, είχαν τον απομηχανής Θεό. Ξέρεις τι είναι, απομηχανής Θεό. Εντελώς καθημερινά, εκεί που δεν υπάρχει λύση, ο σκηνοθέτης, ας πούμε, πάθαινε την πλάκα του και έβαζε ένα τέλος απομηχανής. Δηλαδή, το κατασκεύαζε ένα τέλος καλό, ας πούμε. And the good, all is good. Έτσι πιστεύουμε μέσα μας, στο υποσυνείδητο, ότι κάτι θα γίνει και θα ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Πιθανό να μην γίνει εδώ, να γίνει στην Τουρκία, να γίνει στην, ο τρελός της Κορέας, ξέρω, ο τρελός θα βγάλει το φίδι από την τρύπα. Από αμολύσεις καμιά τοπική βόμβα, τους πάρει ο διάολος εκεί πέρα στην Αμερική, τελειώνουμε δηλαδή. Κάτι θα γίνει. Κάποιο σχέδιο έχει ο Θεός. Οι πιστοί ξέρουν όχι μόνο τις προφητείες των Αγίων που τα λένε όλα, και διαβάζουν τις προφητείες και είναι ήσυχοι. Διαβάζουν τις προφητείες, τι είπαν, βλέπουν ότι οι Άγιοι τα λένε. Αλλά το κυριότερο είναι έχουν την ελπίδα ότι ο Θεός που έφτιαξε τον κόσμο έχει τα δικά του σχέδια. Δεν θα αφήσει το διάολο να χοροπηδάει, ας πούμε, για πολύ καιρό. Διότι αυτοί θα πληρώσουν τα εγκλήματα τα οποία κάνουν. Εν πάση περιπτώσει, είναι θέμα στάση ζωής. Αν εσύ πιστεύεις ή όχι, ας πούμε. Ένας που πιστεύει έχει την ελπίδα του στο Θεό. Ότι ο Θεός θα φωτίσει, θα δώσει λύση, θα σώσει την ανθρωπότητα, γιατί είναι δικιά του υπόθεση. Ο άνθρωπος δεν φύτρωσε μόνος για τους πιστούς. Ο άνθρωπος έγινε από το Θεό με ένα προορισμό, να γίνει Θεός. Έτσι κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση. Εάν ο Θεός λοιπόν έφτιαξε τον άνθρωπο και τη γη και όλα τα άλλα, νοιάζεται γι' αυτά. Γι' αυτό και έστειλε μέσα στην ιστορία προφήτες, Αγίους, τον ίδιο του το γιο. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι Θεός και ήρθε εδώ για να σώσει τους ανθρώπους και θα ξανάρθει πάλι, Δευτέρα Παρουσία και ούτω καθεξής, να δικάσει, να κρίνει. Αυτά πιστεύουμε οι πιστοί. Τώρα το ερώτημα είναι ότι και οι αντίχριστοι έχουν τους δικούς τους προφήτες και τους δικούς τους ηγέτες και τις δικές τους παραδόσεις, τα δικά τους κείμενα. Που έχουμε εμείς το Ευαγγέλιο, ας πούμε, και την Καινή Διαθήκη και ούτω καθεξής, έχουν και αυτοί τις καμπάλες, τα ταλμούδια, έχουν τα εγχειρίδια τους. Οπότε σου είπα στην αρχή αυτό το κείμενο των Εσσαίων λέει εγχειρίδιο πειθαρχίας. Καταλαβαίνεις, θα πει πειθαρχία. Mm. Πειθαρχία θα πει κάτι αυτό που σου λέω. Εγχειρίδιο πειθαρχία, έτσι επιγράφεται. Πειθαρχία σε ποιον? Σε ποιον πρέπει να υπακούσουν αυτές οι οργανώσεις? Γι' αυτό σου λέω ότι αυτός ο φίλος μου, αυτό που έκανε επικίνδυνο σε αυτό το βιβλίο του, το συγκλονιστικό, είναι μυθιστόρημα βέβαια, το παρουσίαζε γιατί 500-600 σελίδες. Ένα από τα πιο συγκλονιστικά, δεν θα το βρεις εύκολα, συγκλονιστικά κείμενα στον κόσμο. Νύχτα του Κρόνου, επιγράφεται. Η νύχτα του Κρόνου. Και ο Κρόνος ποιος είναι? Ο Σατανάς. Ο Κρόνος είναι ο Σατούρν. Η Saturn Day που λέει το Σάββατο, είναι η μέρα του Κρόνου. Ο Κρόνος είναι ένας θεός ο οποίος τρώει τα παιδιά του. Έτσι, ένας άσπλογος θεός, αν θυμάσαι την ελληνική μυθολογία. Και δεν είχαν οι Έλληνες, τον είχαν πετάξει αυτό το θεό οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες, δεν είχαν ναούτους του Κρόνου στην Ελλάδα. Και λένε ότι ο Κρόνος ήταν θεός των Ατλάντων, γι' αυτό βυθίστηκε η Ατλαντίδα δηλαδή, η Κρονίεσα. Και δεν είχαν ναούς του Κρόνου γιατί ακριβώς ήταν ο δαίμονας. Και τον είχαν στα Τάρταρα, Τάρταρα δηλαδή, τον είχαν κλείσει σε μια φυλακή, τον Κρόνο.
στον πόλεμο που έγινε από το Δία, σύμφωνα με τη μυθολογία των αρχαίων Ελλήνων. Λέω, όταν ο φίλος μου έγραψε αυτό το βιβλίο, πολύ επικίνδυνο βιβλίο, πάρα πολύ επικίνδυνο, που βάζει τα πράγματα σε, δηλαδή για να καταλάβεις περισσότερο με αυτό που μπλεχτήκατε, δηλαδή. Είναι φοβερή δουλειά, δεν ξέρω. Τώρα τι μπορούν να κάνουν, πού μπορούν να ψάξουν? Ό,τι θέλετε θα σας βοηθήσω σε τέτοια κείμενα. Θα πρέπει πρώτα, για να ψάξεις, πώς να ψάξεις ιστορικά, θα πρέπει να ξέρεις τις γλώσσες που είναι γραμμένα αυτά. Να ξέρεις τα κινέζικα, διαβάζεις τα κινέζικα κείμενα. Τα βουδιστικά, ινδικά, τουρκικά, σε όλες τις γλώσσες της γης, να τους ψάξεις ιστορικά, ας πούμε, από άποψη οργανώσεων, θα πρέπει να ξέρεις οργανώσεις, συγκυκλοπαίδειες κτλ. Εντάξει, το διαδίκτυο προσφέρει πολλά πράγματα. Προσφέρει πάρα πολλά. Θα σου έλεγα να ξεκινήσεις από τους Σαμπεταϊστές, Σαμπετάιανς ή Σαλονικιούς. Ξέρεις ότι αυτοί, γι' αυτό θα ήθελα να σου πω, στους κήπους του Πασά στη Θεσσαλονίκη, ήταν η έδρα τους. Αυτοί έχουν ένα όνομα μυστικό που λέγονται Βενιζέλοι ή Σαλονίτσιανς. Ξέρεις, ο Βενιζέλος πήρε το όνομα Βενιζέλος από τη Θεσσαλονίκη. Το ξέρεις αυτό? Σαλόν. Στα εβραϊκά είναι Θεσσαλονίκη. Σαλόν. Έτσι λένε και οι Σκοπιανοί. Σαλόν. Σαλόνικα. Σαλονίκη. Μπεν στα εβραϊκά είναι ο γιος. Μπεν Σαλόν είναι το παιδί της Σαλονίκης. Ο Σαλονικιός, ο Σαλονικίδης, ο Σαλονικόπουλος. Θα τα πούμε κάποια μέρα, αν θέλεις, πώς έγινε το Μπενιζέλος κτλ. Και Μπενουζίλιο και ούτω καθεξής. Αλλά να ξέρεις, το μυστικό τους όνομα αυτούς είναι Σαλονίσιανς. Στο διαδίκτυο θα τους βρεις ως Θεσσαλονικιός. Και μάλιστα θα βρεις ένα βιβλίο, ξέρεις αγγλικά, γνωρίζεις? Ναι. Ένα σπουδαίο best seller στην Τουρκία είναι το Yes I Am a Salonician. Ναι, εγώ είμαι ένας Σαλονικιός. Έχει εκδοθεί στην Τουρκία και είναι best seller. Στην Τουρκία υπάρχουν τρία best seller. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι με τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ερντογάν, ο ηγέτης της Τουρκίας, είναι μέσα στο κόλπο. Είναι και αυτός τέτοιος, δικός τους. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Μουσανέν Τζετζουκλαρί, τα παιδιά του Μωυσή, και έχει ένα αστέρι, αυτό το αστέρι που σου έδειξα πριν, το εβραϊκό αστέρι, και μέσα έχει τον Ερντογάν με τη γυναίκα του. Ότι είναι κρυπτό Εβραίοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι από αυτούς κρατούν κρυφή την ταυτότητά τους. Οπότε και στην Ελλάδα, όπου μπορεί να έχουμε πολλούς τέτοιους, να εμφανίζονται Έλληνες, στην Αμερική να εμφανίζονται Αμερικάνοι. Να σου πω ένα, με την ευκαιρία αυτή, πολλά τα ξέρω. Ξέρεις ότι ο Τραμπ στην Αμερική, ο Πιτρούμπε Τραμπ, έχει μια κόρη, σαν και εσένα. Ναι. Ξέρεις τη θρησκεία, έχει κόρη του. Τι λες? Θα του ψάξει να το βρεις. Θα του ψάξει να το βρεις. Από εκεί θα αρχίσεις. Τι θρησκεία και γιατί έχει κόρη του Τραμπ. Ο Κλίντον ή Κλίντον, το ίδιο, είναι ο προηγούμενοι, έχουν και αυτοί μια κόρη. Έχουν και αυτοί μια κόρη. Θα ψάξει να δεις τι θρησκεία έχει η κόρη του. Δηλαδή, θα κάνεις δύο δοκιμές. Να ψάξεις πολύ εύκολο στο διαδίκτυο. Εάν βρεις αυτό, θα βρεις και το δρόμο για να οδηγηθείς στους κήπους του Πασά. Γιατί στους κήπους του Πασά θα είναι η κατάληξη του μυστηρίου. Θα πάνε μια βόλτα στους κήπους του Πασά και για να τα πούμε, δηλαδή, σε μια επόμενη συνάντηση, αν έχεις ευκαιρία. Γιατί βλέπω ότι έχεις τεράστιο ενδιαφέρον και η υπόθεση που μπλεχτήκατε είναι πολύ σημαντική, παιδιά. Τι να πω τώρα.